το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι κάποια υπουργεία έχουν καταρτήσει σχέδια, συγκεκριμένα οργανογράμματα από τα οποία προκύπτει πλεονάζον προσωπικό, κάποια άλλα δεν το έχουν κάνει. Και εγώ αυτό το οποίο θα ζητήσω είναι μια κεντρική δέσμευση όλων των υπουργείων, το τονίζω, να συνεισφέρουν σε αυτήν τη διαδικασία. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή πατρίκοι και πληβοί. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι στο πρώτο βάρος, στο πρώτο κύμα, αν θέλετε, της διαθεσιμότητας, έπεσε ένα μεγάλο κομμάτι στους Δήμους. Αυτό είναι σωστό, αν θέλετε, και έχουν δίκιο οι Δήμοι να το επισημαίνουν. Είναι δεδομένο όμως ότι όλο το δημόσιο θα συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει να συνεισφέρει κατά το ποσοστό του. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή εξαιρέσεις, δεν θα υπάρχουν. Να ρωτήσω κάτι. Και ο κύριος Μανιτάκης περίπου τα ίδια έλεγε, ότι εγώ θέλω, αλλά δεν συνεργάζονται οι υπουργοί. Δεν μου δίνουν τα οργανογράμματα, δεν μου δίνουν τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας δηλαδή. Δεν προχωράνε. Πώς θα διασφαλίσετε ότι οι υπόλοιποι υπουργοί και θα συνεργάζονται? Με πολιτική πίεση και με ξεκάθαρη δέσμευση όλων των υπουργών. Ο στόχος για τη διαθεσιμότητα, κύριε Μακρύ, είναι κοινός στόχος. Το λέω δημόσια με απόλυτη σαφήνεια. Είναι κοινός στόχος. Δεν μπορώ να τον πετύχω μόνος μου χωρίς τη συνεργασία όλων των δομών. Είμαι απολύτως ξεκάθαρος και γι' αυτό και το λέω δημόσια και γι' αυτό και θα υπάρχει, πιστεύω, μετά από δικιά μου εισήγηση και μια δέσμευση όλων των υπουργών στο Κεντρικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης για την συνεισφορά την οποία θα προσφέρουν στη διαθεσιμότητα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς αυτή η άσκηση. Πρέπει όλοι να κάνουν το καθήκον τους σε αυτή την κατεύθυνση.